σου το καθρέφτη. Έτσι, έτσι θέλω να ξεκινάω πάντα. Γίνεται ρε παιδί μου αυτή η εκπομπή να ξεκινάει έτσι πάντα τόσο δυναμικά και τόσο χορευτικά. Εγώ θα χορέψω, ορίς το λέω. Φοράς μικρόφωνο. Πάλι δεν φοράς μικρόφωνο. Και πώς θα σχολιά. Κάποιος σου το πήρε. Σου το πήρε για καλό λόγο όμως. Λοιπόν, άλλο ένα Loka Report ξεκινάει. Σήμερα είναι 5η, 14 του μήνα και εγώ χωρίς καλεσμένα, τώρα τελευταία που σας έχω κακομάθει, δεν γίνεται. Λοιπόν, σήμερα έχω ένα παιδί φρέσκο σαν τα κρύα τα νερά, όμορφο. Θα το δείτε, θα το δείτε, θα πάθετε ένα ψηλό σοκ. Λοιπόν, τον είχα γνωρίσει πριν από ένα χρόνο, είπαμε, ή πριν από 1,5 χρόνο, σε ένα πάρτι της Panic Records. Μέσω ενός κοινού γνωστού του Ηρόδοτου. Γεια σου ρε Ηρόδοτε, είσαι παντού. Είσαι παντού, όπως τον λέω εγώ τον Ηρόδοτο. Είναι ένας κοινός μας φίλος, είναι ο σύγχρονος φιλόσοφος. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή να το γνωρίσω καλύτερα, γιατί έχει βγάλει καινούργια τραγούδια, έχει κάνει πολύ δυνατές συνεργασίες, εμφανίζεται σε πάρα πολύ γνωστό μαγαζί, αλλά θα το γνωρίσουμε καλύτερα. Έλα μέσα! Βάλε το ψεύτικο χειροκρότημα. Έλα μέσα, Αλέξανδρε! Αλέξανδρος Μύρτος, κύριε κύριε. Σε πάτησα κιόλας. Δεν πειράζει, έτσι για το καλό. Καλά είσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Καλησπέρα, λοιπόν, παιδιά, από εδώ είναι ο Αλέξανδρος. Όχι, πάρε ένα πλάνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, κοίτα εδώ. Γεια σας, γεια σας. Κοίτα εδώ. Είσαι, εσύ είσαι καλλιτέχνης ή είσαι μοντέλο, ρε παιδί μου, είσαι και τα δύο. Καλλιτέχνης θα το έλεγα. Καλλιτέχνης. Λοιπόν, πού θέλεις να κάτσεις, από πού θέλεις. Αριστερά ή δεξιά. Όπου θες, ποιο είναι το καλό σου. Το καλό σου προφίλ. Και τα δύο. Και τα δύο, κάτσε από εδώ. Λοιπόν, τον Αλέξανδρο θα τον γνωρίσουμε, τον ξεψαχνίσουμε σιγά σιγά. Θα μας πεις τα πάντα για τη συνεργασία σου με την Panic, θα μας πεις για τα νέα κομμάτια που έχεις φτιάξει. Έπαιζε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα ο Αλέξανδρος εδώ στο MAD TV, το γνωρίζετε. Έχεις κάνει και συνεργασία και με Amita Motion. Ακριβώς. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πριν όμως να βολευτείς όπως θες, πριν όμως έτσι πούμε τα τη δουλειά σου και το τι έχεις κάνει και το τι θα κάνεις, σε αυτή την εκπομπή που ήρθες, ξέρεις ότι είναι του παραλόγου. Έτσι, οπότε έτσι, και εμείς δεν θα μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα σήμερα. Έτσι, παράλογα. Έτσι, καλοκαιράκι λοιπόν, είναι. Πάμε να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Τι ζώδιο είσαι. Καρκίνος. Καρκινάκι, τώρα έχεις γεννηθεί. Είχα, 25 Ιουνίου. 25 Ιουνίου, Καρκίνος, είσαι πολύ ευαίσθητος που λένε καρκίνοι ότι. Εντάξει, ευαίσθητος σε ορισμένα πράγματα. Δεν θα το έλεγα πολύ ευαίσθητος σε όλους τους τομείς. Στα αλλά γενικά σου, ρε παιδί μου, πληγώνεσαι εύκολα, γιατί καρκίνη ξέρεις. Πληγώνομαι, ξέρω, πληγώνομαι, παιδιά. Πληγώνεσαι λίγο, πληγώνομαι. Βέβαια, από την άλλη, ο Παρθένος που έχει στον οροσκόπιο σου. Εξισορροπεί. Εξισορροπεί και σε κάνει, ρε παιδί μου, πολύ. Είσαι τη λεπτομέρεια. Ναι. Δηλαδή, ναι, ό,τι θέλεις να κάνεις, το κάνεις. Ακριβώς όπως το λες. Όπως το λες. Είναι Παρθένη, ρε παιδί μου. Αυτό. Ναι, αλλά είναι ωραία σπαστικό. Είναι καλό, ναι, είναι καλό. Αλλά κύριε παιδί μου, ξέρεις να μην πιέζεις τον εαυτό σου. Γιατί συνήθως εσείς πιέζετε τον εαυτό σας πιο πολύ. Κοίτα, ναι, υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός. Ναι, υπάρχει ψυχαναγκασμός σε αυτό τον οροσκόπο, το ζώδιο τέλος πάντων. Που με διέπει και εμένα, αλλά γενικότερα όχι, είμαι και εγώ ξέρεις. Το κοντρολάρω. Το κοντρολάρω, τρελός κτλ. Λοιπόν, θα καταλάβεις. Για να πάμε να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Εσύ γεννήθηκες πού, πού γεννήθηκες. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Φιλιά στον Πειραιά. Φιλάκι. Μεγάλωσα στην Ηλιούπολη. Ασχολήθηκα από πολύ μικρός με τη μουσική, ειδικότερα με το τραγούδι από το σχολείο, οπότε βγαίνοντας πια από το λύκειο, έχοντας μπει σε μια σχολή που δεν πάτησα το ποδάρι μου ποτέ. Γιατί δεν σ' άρεσε. Oh, καθόλου. Πού είχες περάσει. Κοινωνιολογία. Α, κοινωνιολογία, δεν τέλειωσες ποτέ. Όχι, δεν πήγα καν. Δεν πήγα ούτε να γραφτώ. Καλά, και γιατί τη δήλωσες, παιδί μου, την κοινωνιολογία. Εντάξει, γιατί ξέρεις τότε με τα γονείς και αυτά, με τα διαβάσματα, έλεγα ξέρεις να πάρω τα εύσημα του κάπου πέρασαν. Τελικά πήγα στο Εθνικό Οδείο, το τελείωσα και από τότε ξεκίνησε η δουλειά σιγά και καταλήξαμε εδώ που έχουμε καταλήξει τώρα. Ξέρεις να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο. Πιάνο. Πιάνο, δεν θυμάμαι όμως καθόλου. Τι, ού, και αυτό το παράτησες, βρε Χριστιανέ μου δηλαδή. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, μαθήματα φωνητικής μου είπες ναι, και κάνω ακόμη, ναι. Πόσο απαραίτητο είναι αυτό για να καλλιτέχνη. Ξέρεις τι είναι απαραίτητο, νομίζω είναι αναγκαίο, όχι απαραίτητο απλά, διότι έτσι κρατάς το λαιμό σε ένα επίπεδο, ειδικά πια όταν δουλεύεις, ξέρεις κάθε εβδομάδα που ξέρεις ο λαιμός πιέζεται, πρέπει ξέρεις αυτό να το κοντρολάρεις λίγο, να το γυαλίζεις που λέμε. Ναι, κατάλαβα. Είναι σαν οπότε, η γυμναστική σας. Γυμναστική ακριβώς. Ξέρεις και εμένα μου κάνει και καλό. Δηλαδή νομίζω ότι με προχωράει, ανακαλύπτω καινούργια πράγματα κάθε φορά, τεχνικές, δηλαδή σε κάθε μάθημα. Ναι, ανακαλύπτω καλύτερα την τεχνική που διδάσκομαι.
Οπότε νομίζω ότι είναι αναγκαίο. Ξέρεις, για να... Πώς επειδή μου κρατάς το σώμα σου στη γυμναστική του μυς σε μια εγρήγορση. Έτσι κρατάς και το λαιμό. Ναι, ακριβώς. Εσύ, κοίτα, τώρα να, ας πούμε αυτό που βλέπω τώρα το βιογραφικό σου. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχεις κάνει πολύ δυνατές συνεργασίες. Για καινούριος έτσι ανερχόμενος καλλιτέχνης. Έχεις συνεργαστεί δηλαδή με Σταν, συνεργάζεσαι τώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελένη Φουρέιρα στο μαγαζί, θα μας τα πεις. Θα στα πω. Σου έχει γράψει τραγούδια η Ναταλία Γερμανού στίχους. Ναι. Ο Παναγιώτης Μπαρκούλιας. Μπρακούλιας, συγγνώμη, βεβαίως. Δημήτρης Κοντόπουλος. Κοντόπουλος, αυτό βλέπω. Αυτό και, ναι. Δηλαδή έχεις συνεργασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Και μακάρι να κάνεις και περισσότερες και να προχωράς και έτσι πάντα να είναι ο δρόμος σου. Το εύχομαι πολύ. Αυτό το πράγμα που είσαι έτσι τόσο νεαρός καλλιτέχνης, πώς έτσι μπήσανε, πώς ανακάλυψαν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις τι, όταν θεωρώ ότι όταν κάτι το θες πάρα πολύ και το έχεις προσπαθήσει, νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται από μόνα τους. Mm-hmm. Πώς λέμε ο νόμος έλξης, ασχολούμαι και με τέτοια πράγματα. Οπότε, μοιραία, μου ήρθαν κάποιες συνεργασίες, δεν μπορώ να πω, με βοήθησαν άνθρωποι, έτσι, δεν γίνονται όλα από μόνα τους. Εντάξει, αλλά όμως το έψαξες και εσύ, το ήθελες. Το έψαξα κι εγώ, ναι, το ήθελα, ευτυχώς, ξέρεις, είναι μεγάλη πρίκα όλο αυτό, το έχω πει και θα το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια, είναι μεγάλη πρίκα όλες αυτές τις συνεργασίες. Ναταλία Γερμανού. Τι να λέμε τώρα, είμαστε και φιλαράκια. Σταν, τελευταία συνεργασία με την Icon Music και την Panic. Ξέρεις, νιώθω ευλογημένος και εύχομαι πραγματικά και οι επόμενες συνεργασίες να είναι αντάξεις των προηγούμενων. Πραγματικά. Σίγουρα και θα είναι, όταν έχεις ένα τόσο δυνατό ξεκίνημα, έτσι, ένα με ωραίες συνεργασίες. Δόξα τω Θεώ. Γιατί ξέρεις κάτι, κάποιοι καλλιτέχνες, ας πούμε, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Κατήσια, Δεν έχεις κάνει σήμερα. Όχι, μα να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, που λες, έλεγα ότι ρε παιδί μου, ότι μερικοί καλλιτέχνες δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και μπορεί, ας πούμε, και ποτέ ή μετά από 10 χρόνια να καταφέρουν να κάνουν τόσο δυνατές εργασίες. Παίζει και ρόλο και ο παράγοντας τύχει πάρα πολύ και το σωστό timing. Πάντα εγώ ήμουν, ξέρεις, του σκεπτικού της συγχρονισμένης στιγμής. Οπότε νομίζω όλα ήρθανε βατά, δεν μπορώ να πω, είμαι από τους τυχερούς. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες, ότι υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν και τα καταφέρουν πολύ αργότερα σε μεγάλο εύρος χρόνου. Εγώ νιώθω πραγματικά τυχερός. Μου έχουν έρθει τα πράγματα αρκετά έτσι βατά και εύκολα. Ειδικά τώρα με την τελευταία συνεργασία με το Stan, τι να πω, και την Icon Music, νομίζω, ξέρεις, ότι ήταν όνειρο που πραγματοποιήθηκε και έχεις πραγματικά ακόμα πολύ συνέχεια. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και μόλις γυρίσουμε θα ρωτήσω πολύ περισσότερο τον Αλέξανδρο, δεν τον αφήσουμε έτσι. Τώρα δηλαδή κάνουμε μια έτσι συζητησούλα. Τώρα θα έρθει το zoom, τώρα θα έρθουν τα καλά. Πάμε σε break και ερχόμαστε. Μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή. Κάνει και λίγο Ανατολή. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο, όπου τον έτσι ρωτάμε διάφορα πράγματα. Θα τα μάθουμε όμως όλα στη συνέχεια, αφού πρώτα σας πω για μία μοναδική ευκαιρία, όπου μπορείς να αγοράσεις το Alcatel Pop 4 από την 1η έως και στις 12 Αυγούστου, όπου μπορείς απλά να το αγοράσεις και να φύγεις ταξιδάκι σε μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Θες Λονδίνο, θες Στοκχόλμη, θέλεις Βερολίνο, οπουδήποτε θέλεις εσύ, άρα με μία πάρα πολύ απλή κίνηση, αγοράζοντας το Pop 4 ή το Pop 4S, παίρνεις δώρο το ταξίδι σου. Πώς το κάνεις αυτό? Μπαίνεις στο www.pop4promo.alcatel.com, εκεί δηλώνεις την συμμετοχή σου, ενημερώνεσαι και τσιμπάς και το ταξιδάκι σου και φυγές. Αυτά είναι. Λοιπόν. Ωραία τα ταξιδάκια. Τώρα που πάμε ταξιδάκια. Κοίτα, φέτος, επειδή θα πάρω έτσι μια αδειούλα, θα πάω σχεδόν όλο και όλο. Θα ανηφορήσω λίγο προς Καστοριά, προς Silver Party και μετά θα πάω Μπαλί. Όντως. Το περιμένω πώς και πώς. Εσύ πού θα πας πουνά? Εγώ πηγαίνω τα τέσσερα τελευταία χρόνια στη Χάλκη, στα Δωδεκάνησα. Έλα ρε. Είναι κοντά στη Ρόδο, Σύμη, Χάλκη. Ναι, είσαι από εκεί. Καμία σχέση. Απλά είναι ένα ησυχαστήριο που πηγαίνω τα τελευταία 4-5 χρόνια και περνάω μαγευτικά. Δηλαδή έχει εκεί πέρα νυχτερινή ζωή? Όχι. Τίποτα. Έχει κάτι μπαράκια τύπου καφέ μπαρ που πηγαίνεις. Τι νυχτερινή ζωή, ξέρετε, την έχω φέρει το κουτάλι. Και θέλω, ξέρετε, αυτές τις δύο εβδομάδες που θα έχουν ηρεμήσω, αλλά
κατά γάλα νερά, κολυμπάς παντού, εκεί που σου αφήνει το καράβι κολυμπάς. Άντε. Ναι. Καθαρά, Καθαρά, δεν έχει αυτοκίνητα. Τίποτα, δεν πατάει δηλαδή, ας πούμε, ψυχή. Τίποτα. Κοίτα, να δεις πώς την ανακάλυψες αυτό το πρόβλημα. Από ένα φίλο, ένας φίλος με πήγε πριν 4 χρόνια και από τότε είπα θα πηγαίνω κάθε χρόνο για όσο διάστημα. Έλα, αρέσει, δεν έχω πάει ποτέ. Είναι μαγευτικά να πας. Είναι μικρό το νησί. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Τίποτα, 5 νοματέοι. Πολύ μικρό. Ξέρεις και πολύ traditional, πολύ παραδοσιακό. Είναι φανταστικά. Και θα πάω εκεί. Τώρα, επειδή μου είπες ότι την έχεις φάει την νύχτα με το κουτάλι, ναι. Από πότε έχεις ξεκινήσει να δουλέψεις επαγγελματικά? Από 19-20 χρονών. Να έχω γυρίσει πολύ περιφέρεια, πόλεις επαρχιακές, πριν έρθω στην Αθήνα, δισκογραφηθώ και ξεκινήσω εδώ. Ωραίες εποχές. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω ότι, ρε παιδί μου, ας πούμε, ένα παιδί που έχει όνειρα, έχει ταλέντο, ασχολείται με τη μουσική, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει για να μπει στη δισκογραφία δυναμικά και να γίνει? Συνεργάτες. Δηλαδή, πώς το ξεκινάει ένα παιδί? Πες ότι τώρα, ας πούμε, μας βλέπουν αρκετοί. Ναι, μένω ο σωστός άνθρωπος είναι απέναντι. Στέλλα Φορμόζη. Η Στέλλα, Σε εκθιάζω. Για πες. Κοίτα, νομίζω ότι είναι ο σωστός άνθρωπος ο οποίος θα σε κατευθύνει ρεπερτοριακά αρχικά. Θα μπορέσει να έχει κάποιες επαφές με δισκογραφικές εταιρείες, ώστε να βρείτε το κομμάτι, να το πάτε σε μια δισκογραφική εταιρεία. Και από εκεί και έπειτα τα πράγματα, ξέρεις, μπαίνουν σε μια ροή μόνα τους. Εσύ ασχολείσαι τώρα αρκετά χρόνια με αυτό. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια. Δισκογραφημένος είμαι δύο. Τα τελευταία δύο χρόνια. Και πώς δηλαδή, ας πούμε, εκεί στα μαγαζιά που εμφανίζεσαι, μπορεί να είσαι δύο κατάλληλος άνθρωπος? Μπορεί να είσαι δύο κατάλληλος άνθρωπος, να κάνεις κάποια γνωριμία που θα σου φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Και από εκεί και έπειτα δρομολογούνται, νομίζω, τα πράγματα μόνα τους. Είναι αυτό που σου είπα για τη σωστή στιγμή. Δηλαδή, τη σωστή στιγμή, εγώ δηλαδή γνώρισα το σωστό άνθρωπο τη σωστή στιγμή. Είχα περάσει και από κάποιες άλλες φάσεις με συνεργασίες με ανθρώπους που δεν ευωδόθηκαν. Και από εκεί και έπειτα, ξέρεις, με το που βρήκα τον άνθρωπο που πρέπει, τα πράγματα κύλησαν. Όχι εύκολα, δεν είναι εύκολα. Ναι. Έτσι, μην λέμε ότι είναι εύκολα. Αλλά οι σωστές κινήσεις, τα λάθη από τα οποία μαθαίνεις, νομίζω σε δρομολογούν σωστά και σε οδηγούν εκεί που θέλει να οδηγηθεί ο καθένας. Είναι εύκολο κάποιος να τα παρατήσει? Δηλαδή, όταν κάποιος προσπαθεί αρκετά χρόνια. Ναι, μωρί, πηγαίνει... υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει, όπως και σε όλες τις δουλειές πια. Ξέρεις, μη στιγματίζουμε την καλλιτεχνική τραγουδιστική δουλειά. Αλλά νομίζω ότι όταν θες κάτι πάρα πολύ και επιμένεις. Δικαιώνεσαι, ναι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα, οπότε, παιδιά, χρειάζεται υπομονή, επιμονή σε στόχους, τα όνειρα και όλα γίνονται. Πραγματικά ισχύει αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσένα το στυλ σου είναι pop, θα έλεγα, pop λαϊκό. Pop, ναι, που αγγίζει κάποιες λαϊκές έτσι. Αυτό ήθελες, ας πούμε, εσύ πάντα να κάνεις? Γιατί μέσα στο μυαλό σου, όταν τώρα μου είπες ότι βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος και με βοηθάει ρεπερτοριακά να βρω την ταυτότητά μου. Εσύ με τι ήθελες να ασχοληθείς, με το λαϊκό τραγούδι, με το pop, με τι? Με το ελαφρολαϊκό, θα σου έλεγα. Δηλαδή με ένα ρεπερτόριο pop που αγγίζει λίγο λαϊκά μονοπάτια και μεγαλώνοντας ίσως αγγίξω και λίγο πιο λαϊκό δρόμο. Αλλά νομίζω ότι αυτό το στυλ που έχουν τα τραγούδια, ειδικά το τελευταίο, το Μη Ρωτάς, νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Απόλυτα. Τώρα, όμως, το τελευταίο κομμάτι σου είναι αυτό που φτιάξατε μαζί με τον Σταν. Ναι, παιδιά, μεγάλη χαρά για αυτό. Ρε, μίλησε μου λίγο γι' αυτό. Πώς έκατσε η συνεργασία με τον Σταν? Με τον Σταν αρχικά ήμασταν γνωστοί και καταλήξαμε να είμαστε και φιλαράκια, μπορώ να το πω πια. Από πριν συνεργαστούμε. Οπότε, ξέρεις, πάνω στην κουβέντα είχα πάει εγώ στο μαγαζί που εμφανιζόταν τότε να το δω. Είπαμε να συνεργαστούμε. Έχω να σου πω ότι η συνεργασία τη συζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο. Έλα, οπότε, και πάλι ήρθε κατάλληλη στιγμή και συνεργαστήκαμε. Μου έδωσε αυτό το κομμάτι ο Stan και η Icon Music, όλα τα παιδιά εκεί που είναι νέα παιδιά, έτσι πολύ δουλευταράδες και με μεράκι. Κάναμε αυτό το κομμάτι Μη Ρωτάς, που είναι σύνθεση Stan και Icon Music, βγήκε από την Panic Records, Panic Platinum για την ακρίβεια. Ξέρεις, μια συνεργασία που έγινε, ξέρεις, με τόσο ωραία διάθεση, γιατί είναι όλοι νέοι. Το Stan το γνωρίζει τόσο άλλος. Γράφει τόσο ωραία κομμάτια, τόσες επιτυχίες σε μικρότερους και σε μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Οπότε ξεσκύλησε όλο αυτό πολύ ωραία. Επειδή μου, όταν υπάρχει διάθεση και μεράκι,
όλα γίνονται πολύ όμορφα και ελπίζω και στις επόμενες συνεργασίες με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μακάρι. Ενώ με τον Κοντόπουλο, πώς ήρθε η συνεργασία? Με τον Δημήτρη, με τον Κοντόπουλο ήταν η πρώτη μου συνεργασία. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Νίκος Τάγης, έχω να σου πω, που είναι παιδί εδώ δικό σας. Βέβαια, ο Νίκος, άλλο αστέρι. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο Νίκος με έβαλε στη δισκογραφία. Αυτός ο άνθρωπος είναι κυνηγός ταλέντων. Δηλαδή, πραγματικά, όταν δει κάποια φάτσα και του κάνει ρε παιδί μου. Κλικ. Κλικ, αυτό που λένε. Δηλαδή, έχει καλή φωνή, έχει εμφάνιση. Διακρίνει ένα αστεράκι. Ναι. Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο. Είναι εκείνος που με έβαλε στη δισκογραφία. Μου έκανε την γνωριμία με τον Δημήτρη τον Κοντόπουλο και κάναμε το πρώτο μου κομμάτι, το Κράτησέ με. Με μεγάλη έτσι ανυπομονησία το τότε, θυμάμαι. Το πρώτο σου κομμάτι με τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Ναι. Πώς αισθάνθηκες γι' αυτό, δηλαδή ήσουν ένας καλλιτέχνης ο οποίος... Έχω να σου πω, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι όταν μου στείλε ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος το πρώτο export τέλος πάντων του κομματιού, ήταν, θυμάμαι, μετά τα βραβεία MAD, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, πριν δύο καλοκαίρια, 3 το πρωί και χοροπηδούσαμε στο σπίτι μου τη χαρά μου. Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, το κρατάω εδώ. Τόσο περίεργο. Το κρατάω εδώ, μένουμε εδώ. Θέλω να το αναλύσουμε λίγο. Βεβαίως, όσο πράγμα. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο break και εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να δηλώσετε συμμετοχή για να έρθετε στο Bad Made for Music με τη Μαρία Αντωνά αυτή τη φορά. Είναι ένα project το οποίο το αγαπάμε, το στηρίζουμε πάρα πολύ και μας αρέσει τόσο διότι 50 τυχεροί από εσάς, μόνο 50 είναι μόνο για εσάς, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις και έρχεστε και γίνεστε κοινωνοί αυτού του μεγάλου event. Λοιπόν, στο Facebook μπαίνετε, της Bad Beers Greece, βλέπετε εκεί πέρα τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπληρώνετε το tab και μπορεί να κερδίσετε εσείς το VIP εισιτηριάκι σας, Τετάρτη 27 Ιουλίου, το επόμενο Bad Made for Music Project. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφω εδώ με περισσότερο Αλεξάνδρο. Φεύγω μαζί σου στα νύχτα. Εδώ είμαστε στο Λοκαρί Πόρτ το Πεμπιάτικο με τον Αλέξανδρο Μύρτα. Πώς μου ήρθε. Σέρος Μύρτας. Με το σέρ. Έχεις καμία συγγένεια, όχι. Όχι, όχι. Καμία. Μύρτος ο ένας, Μύρτας ο άλλος. Α, καταγωγή ρε, σε 4 τσεκοπούλησε. Είμαστε γείτονες. Ναι. Τα τουλιάτα. Είμαι και κυρέα, ναι. Έχουμε... Καστερά. Σε κοντοχωριανή. Κοίταξε να δεις τώρα, μπορούμε να βγούμε και. Στην κατάληξη άτος έχουν κερκυραίοι. Όχι, εσείς έχετε κεφαλονίτες. Άρα έχεις και κάποια σχέση με την κεφαλονιά. Κάνα προπάπους μου, μήπως. Α, οπότε από εκεί ήρθες και πήγες κέρκυρα. Ο προπάπους του προπάπου, αλλά κεφαλονιά αγαπώ. Έχω πολλούς φίλους. Και κέρκυρα είναι. Έχεις πάει. Ναι, φανταστικό. Γενικά τα πιτάνεις, αν αρέσουν. Ναι, είμαστε. Ρε, εσύ κάτσε και έχεις τώρα, είσαι από κεφαλονιά, έχεις σπίτι, εκεί πέρα πηγαίνεις. Δεν έχουμε πια, όχι. Όχι. Είμαι από βόρειο κεφαλονιά, βόρεια κεφαλονιά. Πάνω, τέρμα, τα τουλιάτα. Ωραία είναι εκεί. Ωραία. Έτσι, εμείς οι νησιώτες, ρε παιδί μου, δηλαδή έχουμε. Και πιτανείς ειδικά. Εν τω μεταξύ. Σε κοίταζα τώρα στο monitor, μου κάνεις κάτι σε λατίνο ρε εσύ. Κεραστή. Κάνεις... Κεραστή, βέβαια, σε λατίνο ρε εσύ, γιατί όχι. Είσαι έτσι... Το έχεις το λατινικό. Έχω μαυρίσει κιόλα λιγάκι. Έχεις πάει για μπανιά, έχεις κάνει μπανιά. Έχω κάνει 3-4, ήμουν τώρα σε μια... Μόνο! Ναι. 3-4 μόνο και έχεις πάρει τέτοιο χρώμα, κοίτα να δεις. Εγώ φαίνομαι... Καλά, και εσύ δεν πας τόσο πίσω. Καλά, εμένα και το κοκκίνισμα τώρα. Έχω κάνει και 25 μπανιά. Έχεις κάνει 25, ερθυρίο. 25. Τώρα εκεί που θα πας, θα κάνεις ακόμα παραπάνω. Σας το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, Είχαμε μείνει στη φάση του στράτου, του Σταν που μου έγραψε το κομμάτι, του Κοντόπουλου είπαμε. Όταν παρέλαβες τον τραγούδι 3 ώρα τα ξημερώματα. Ναι, αυτό το συνέστημα ήταν φανταστικό να ξέρεις. Ναι. Δικαίωση εκείνη την ώρα. Δικαίωση, συγκίνηση για το ότι, ξέρεις, κάτι πάει να γίνει, ήταν φανταστικό, δεν το ξεχάσω ποτέ. Πόσο ήμουν καιρό έτσι. Σας παίρνει το ηχογράφηση όλη αυτή η διαδικασία? Κοίτα, εξαρτάται το κομμάτι. Τότε με τον Δημήτρη το είχαμε γράψει το κομμάτι σε 4 ώρες. Τώρα μέχρι να ετοιμαστεί, είχε και κάποια άλλα project κτλ. Μέσα σε 1-1,5 μήνα ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Με τον Σταν τώρα το τελευταίο, το Μη Ρωτάς, το γράψαμε πάλι σε... Ναι, 2 μέρες ήταν το recording, κάναμε ένα pre-production και μετά την κανονική παραγωγή.
Πάλι μέσα σε 4-5-6 ώρες τέλος πάντων το γράψαμε. Εντάξει, αυτό έχει την ταυτότητα του Στάν. Δηλαδή, όλο αυτό ξέρει το. Είναι, ναι, ναι, ναι. Το pop λαϊκό που είναι και πολύ τη μόδα που ταιριάζει πάρα πολύ, ρε παιδί είναι, μου, σε ένα είναι, νέο είναι, παιδί. Ναι, 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 νομίζω ότι είναι. Και το κομμάτι αυτό. Και με το που το ακούσαμε την συνεργάτη δάμου, τη Στέλλα. Στέλλα. Η Στέλλα είναι ο φύλακας άγγελός σου. Είναι ο φύλακας άγγελός μου. Με το που το ακούσαμε, λέω το κομμάτι στο καμαρίν του Στάν. Είμαστε άρξες. Επιτέλους, κάτι κάνουμε. Ναι, ναι, όχι, είναι ωραίο ήταν, το κομμάτι. Ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ και, ήταν, και βγήκε εντελώς διαφορετικό από όπως το είχαμε ακούσει. Πραγματικά μεγάλη χαρά και με αυτό το κομμάτι. Μετά το προηγούμενο κομμάτι, συνεχίζω να λέω και τα κομμάτια. Όχι, δεν πειράζει, πες να... Είναι το ποιος, το οποίο είναι Ναταλία Γερμανού. Αυτή η συνεργασία με Ναταλία πώς ήρθε? Πάλι με την Ναταλία κάναμε παρεούλα πριν βγει το κομμάτι αυτό το προηγούμενο, το ποιος, το προπροηγούμενο μάλλον. Εκεί είπαμε, ξέρεις, πάνω στην κουβέντα, πάνω σε ένα φαγητό, της λέω Ναταλία μου, της λέω θέλω να ετοιμάζω καινούργιο κομμάτι, μου λέει θα σου γράψω εγώ στίχους. Τι ωραία, της λέω ναι, γράψε μου, οπότε μου έγραψε. Έστειλα τους ήχους στον Παναγιώτη, τον Δαρκούλα. Οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια στη δισκογραφία, τόσα χρόνια στη μουσική, όταν διακρίνουν έναν άνθρωπο ο οποίος το θέλει, πραγματικά έχει ταλέντο. Δώσε λίγο, ρε παιδί μου, πιο δυνατά. Πες μου ποιος, ρωτάω, ποιος. Αυτό το κομματάκι είναι αυτό που σου λέω, είναι και θέμα τύχης. Και σε εγώ η αλήθεια είναι ότι από τη δουλειά, γιατί έχω δουλέψει πραγματικά πολύ και αρκετά χρόνια, άσχετα με το δισκογραφικό κομμάτι, ξέρεις, ήρθε πολύ βολικά. Γι' αυτό σου λέω ότι παίζει ρόλο και οι άνθρωποι και η τύχη για να μπορέσεις να κάνεις κάποια πράγματα. Η Ναταλία μου χάρισε αυτούς τους στίχους. Έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ναταλία, πραγματικά. Έτσι, τα λέμε αυτά. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, Παναγιώτης Μπρακούλιας η σύνθεση. Καλά, και με αυτό το κομμάτι κάναμε και βίντεο κλιπ Peak Coach με Amita Motion μέσα. Το θυμόμαστε, το Peak Coach με τα φιλαράκια μου, ρε εσύ, από τα καλύτερα βίντεο κλιπ. Αλήθεια, είναι φίλοι. Είναι πάρα πολύ καλή φίλη μου και η Ιάννη. Και ο Ανδρέας. Και ο Ανδρέας είναι πάρα πολύ και καλή. Και το τελευταίο είναι Peak Coach. Έλα, ρε, έχουμε βρει, έχουμε χημεία με τα παιδιά. Το τελευταίο έχει βγει, εδώ και ένα. Δεν πειράζει. Το μη ρωτά, δεν λε. Ναι, 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 ναι. Να είναι φρέσκο, είναι φρέσκο του άλλου. Ολόφρεσκο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είπαμε πες μου, που θες να πάμε. Είπαμε, ναι. Ξέρω εγώ έτσι, διάφορο, θέλω να μου πεις 2-3 λόγια για σένα. Μα βγαίνε, δηλαδή, το βλέπεις, εσύ, τι τύπος είσαι. Μα βγαίνε. Τι τύπος είσαι, πώς περνάει, ας πούμε, η μέρα σου, όταν δεν έχεις να πας στο μαγαζί, που θα μου πεις και για τη συνεργασία, εννοείται, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, 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 να σου πω τώρα να το πούμε και αυτό. Είμαστε κάθε Παρασκευή Σάββατο στη Φαντασία με Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελένη Φουρέιρα, Φανή Δραγκοπούλου, Πέτρο Ιακωβίδη. Με νέα παιδιά, ωραίο με νέα σχήμα, παιδιά, πολύ... ένα πραγματικά πολύ πετυχημένο σχήμα και αυτό δεν το λέω, πήραμε και παράταση. Τώρα τελειώνουμε 30-31 Ιουλίου, ήταν τελειώσουμε λίγο πιο νωρίς, πήραμε αλλά παράταση. Θέλει, ο κόσμος ζητάει, Πολύ, πολύ. Εντάξει, ξέρεις, είναι ένας και ένας. Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι όλοι τις Ελένη Φουρέιρα, Φανή Δραγκοπούλου, Πέτρος νέο παιδί και αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Πιο νεανικό, πιο δροσερό σχήμα. Έχω περάσει, έχω να σου πω. Φανταστικά. Τα παιδιά πώς είναι μαζί σου, κάνετε παρέα? Κάνουμε πολύ παρέα, ειδικά με τον Κωνσταντίνο και την Ελένη και τον Πέτρο. Τη Φανή τη γνώρισαν στο σχήμα, δεν την ήξερα από πριν. Εντάξει, δεν έχω να σου πω πραγματικά. Νομίζω ότι θα κλαίμε αγκαλιασμένοι όλοι όταν τελειώσει. Αλήθεια, είστε ωραίο παρεάκι. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί πάντα έρθει το χαπορί αυτό, ότι αν οι τραγουδιστές που βλέπουμε στα σχήματα που ακούμε, ξέρεις ότι σφάζεται ο ένας με τον άλλον, ότι εντάξει, υπάρχει ζηλία. Δεν ξέρω. Μπορεί και να συμβαίνει αυτό, η αλήθεια είναι δεν μου έχει συμβεί, δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ξέρεις, είμαστε όλοι νέα παιδιά με πολύ όρεξη. Ο καθένας είναι πραγματικά στο είδος του και στον τομέα του. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχουν αντιπαλότητες. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να περνάει καλά ο κόσμος. Με ηγέτη τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η Ελένη Φουρέιρα, εντάξει, μοναδική σε αυτό που κάνει. Ξέρεις, θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες για αυτό το σχήμα. Πραγματικά έχω περάσει φανταστικά, φανταστικά. Να είστε όλοι εκεί, κλείνουμε 30-31 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Τέλεια. Φανταστικά θα πάτε να περάσετε και εκεί. Και εμείς φανταστικά θα πάμε να περάσουμε. Ευθύς αμέσως ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ με τον Αλέξανδρο να το ρωτήσουμε κι άλλα πράγματα, να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν. Και τι μας ετοιμάζει, Βεβαίως. Όμως διαστάσου ένα λεπτό. Θέλω κι εγώ κάτι. Για χαμπίτι, για λελέλη, εδώ στο Ελλοκαρίφορντ. Ωραία, δεν είσαι τέλειο.
Είμαστε σήμερα με τον Αλέξανδρο, Μυρτό και τον. Δεν τον ανακρίνουμε, δεν σου έχω ανακρίνει. Καθόλου, είσαι, σε περίμενα να μου κάνει πιο δύσκολο σερβίς. Αφήνει πιο δύσκολο σερβίς. Φυλάξω τώρα και το τέλος. Θα μου κάνεις μια τελευταία στιγμή. Λοιπόν, να σου πει στο φεστιβάλ πηγαίνει, έχει πάει σε κανένα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Ή γενικότερα σε φεστιβάλ πα. Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Μπορεί να πα όμω. Μπορεί να πα και εσεί που μα βλέπετε, αρκεί να μπείτε στο www.mat.tv. Και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, στο Made for Tomorrowland hashtag και hashtag Bad Made for Music, γιατί ναι, βεβαίως, η καταπληκτική μπύρα αυτή Bad μπορεί να σας στείλει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ, παιδιά, που υπάρχει, στο Tomorrowland Festival. Και αν θες να γίνεις κομμάτι αυτής της ξέφρενης παρέας και της μουσικής, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο από το να ψάξεις τις πληροφορίες σου και να κερδίσεις το Exclusive Tomorrowland Pass και να το κάνεις share στο προφίλ σου, να κάνεις και tag ένα τυχερό φιλαράκι που θες να πάρεις μαζί σου και δύο τυχεροί θα ταξιδέψουν μέχρι, μέχρι το Tomorrowland, αυτό το μαγευτικό φεστιβάλ. Αρκεί να ψάξεις τις πληροφορίες σου και να το βρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να σε ανακρίνω, να σου πω διάφορα. Πριν μας πεις τι μας ετοιμάζεις, πες μας για να έτσι μου φύγει αυτό το άγχος, ναι, να ξέρουμε. Λοιπόν, όπως είπα, κλείνουμε 30-31 Ιουλίου, μετά ξανασυζητάμε να ξανανοίξουμε στις 26 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, ή αρχές Σεπτέμβρη, με μια μικρή ανανέωση του ήδη υπάρχουν σχήμα, στο Φαντασία. Και είμαστε, ξέρεις, λίγο στο ψάξιμο τώρα στην ανέβρεση καινούργιου κομματιού, να βγει από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, εκεί. Θα δούμε, αλλά... Θα είναι κάποια συνεργασία, ας πούμε, τόσο δυνατή όσο αυτές που έχεις κάνει. Ευέλπιστο, πως, ναι. Άντε, μακάρι, το εύχομαι. Και εγώ μου το εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ. Το εύχομαι και να είναι τόσο δυνατό και ωραίο το κομμάτι και χορευτικό, ανεβαστικό. Για να δούμε, για να δούμε. Νομίζω ότι θα είναι καλό το κομμάτι. Έτσι, να ρίχνουμε τα τσιφτετέλια μας. Έτσι, μπράβο. Α, θες τσιφτετέλια, δεν θες ρούμπα, τσιφτετέλι πιο πολύ. Ένα τσιφτετέλι το ήθελα το χειμώνα, γιατί το χειμώνα μαζευόμαστε πιο πολύ. Τσιφτετέλι νομίζω, και εγώ προ τα εκεί τίνω. Οπότε βγάλε κανένα τέτοιο. Ξέρω εγώ, εντάξει, θα το δείτε εσείς, δεν σε φοβάμαι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ναι, αν έχει τύχει ποτέ κάποια θαυμάστριά σου να κάνει κάτι ακραίο, ρε παιδί μου. Αν έχει έρθει ποτέ στο καμαρίνι, ξέρω εγώ, να... Ναι. Να σε προσεγγίσει, ή αν σου έχουν κάνει ποτέ κάτι ακραίο. Ξέρεις, πια νομίζω προσεγγίσει γίνονται από τα social media περισσότερο, παρά ξέρεις στο live, ναι, face to face. Κατηδίαν. Εντάξει, στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ξέρεις, λίγο πιο προκλητικά. Άντε. Δεν μπορώ να πω ότι πια είναι, ξέρεις, και φοβερά και τρομερά. Αλλά όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι. Κάτι κουλό σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Είτε ας μην είναι από φαν. Ναι, έχει τύχει να γλιστρήσω στο stage πάνω από λουλούδι. Εκεί τι κάνεις. Γελάω εγώ. Δηλαδή να πέσεις κάτω σούπα, σαβούρα κανονική. Ναι. Κάτω, τελείως. Ναι, πάνω στο τραπέζι έπεσα. Όχι, ρε. Αποκλείεται. Ναι, με έσπρωξαν, χόρευαν. Ξέρεις, παλιότερα κιόλας, στο λαϊκό χόρευαν, ξέρεις, ναι, πάνω, ναι, στο stage, γύρω, ναι. Γύρω. Οπότε, ξέρεις, εκεί που ήμουνα και έλεγα τα δικά μου. Στο Τσακίρ Κεύ. Στο Τσακίρ Κεύ, ξέρεις, και εκεί που άλλοι ήταν έτσι, με σπρώχνουν και πέφτω πάνω, ναι, ναι, ναι. Σου δώσανε μια πάνω στο τραπέζι. Έχουν πολύ πλάκα. Συγγνώμη, αυτά. Και τι κάνεις, το διακομωδείς, Ναι, μωρ, τι άλλο να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις. Εντάξει, και ο κόσμος, ξέρεις, έχει την ανάγκη αυτή προφανώς για να ανεβαίνει εκεί. Έχω τύχει να γλιστρήσω σε λουλούδι. Έχει τύχει να μου πιάσει λόξιγκας. Λόξιγκα στην ώρα που τραγουδάς, ναι. Τι είχες και φάει. Και να πνίγομαι. Σουβλάκια με τζατζίκι, ξέρω κι εγώ. Καλά, εκεί δεν μπορούσες να κάνεις κάτι, περιμένεις να σου περάσει ο λόξιγκα. Τίποτα, κλέβεις λίγο την αναπνοή. Εντάξει, κάτι. Δηλαδή κάνεις δικό σου. Και είσαι έτσι, ας πούμε, κάπως έτσι. Πραγματικά. Και να νομίζω ότι δεν θα μου περάσει ποτέ. Όσο το πιο πολύ το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι τόσο πιο πολύ του τυχαίνει. Αλλά όχι, κάτι εξτρεμ αυτό είναι εγκατεμιά. Είναι πραγματικά και δεν το έχω. Γλωσσοφαγιά. Παιδιά, να σα πω κάτι, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Να σε πιάσει λόξιγκα στην ώρα που τραγουδάς. Είναι λίγο κουλό, έτσι, είναι λίγο περίεργο. Είναι, ωραία. Είναι. Οι γονείς σου, όταν, ναι, τους είπες, ρε παιδί μου, ότι θέλω να γίνω τραγουδιστής, τι είπανε, είχες θέματα χαρά, εκεί. Χαρά, μεγάλη χαρά. Όχι, γιατί. Όχι, δεν ήθελαν καθόλου. Δεν ήθελα. Ξέρετε, γιατί γενικά στο ευρύ φάσμα του κόσμου, αυτή η δουλειά είναι λίγο... Παρεξηγημένη. Επισφαλής, λίγο παρεξηγημένη, λίγο ότι δεν είναι πολύ δουλειά, λίγο ότι... Δεν ξέρω πώς το έχουν. Ξέρεις, και οι γονείς που είναι και είναι λίγο πιο παλιοί. Είναι επισφαλής ότι δεν ξέρεις, ας πούμε. Μωρέ, ποια δουλειά δεν είναι επισφαλής πια τελικά. Αν είσαι σε δημόσιος υπάλληλος, που και πάλι και αυτό όρκο δεν παίρνουμε. Ποια όρκο δεν παίρνεις για τίποτα. Ναι. Σ' αγαπώ, μα όρκο δεν παίρνω. οπότε λίγο είχα αντιδράσει στην αρχή. Ήμουνα και πολύ μικρός εγώ όταν το αποφάσισα αυτό. Αυτό. Ήμουνα, ναι, ήμουνα τελειώνω το σχολείο και είχα αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω αυτό το κομμάτι. Οπότε.
Αυτές είχαν προφανώς άλλα όνειρα, ξέρεις, πανεπιστήμια, την ασφάλεια του πανεπιστημίου, ότι θα βγεις από εκεί και θα είσαι επιστήμονας. Μπούρδες. Ούτε καν. Εντάξει, follow your heart. Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά είσαι ευτυχισμένος όμως, ναι, αυτό που γουστάς. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει και εγώ νιώθω αλήθεια τυχερός που αυτό που ονειρευόμουν και είχα στο μυαλό μου από παιδί, το έχω κάνει και επάγγελμα. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό, θεωρώ, γιατί έτσι ευτυχισμένος. Εγώ δηλαδή δεν έχω σηκωθεί μια φορά να πω «Ωχ, πρέπει να πάω στο μαγαζί, πρέπει να πάω στη δουλειά». Είμαι εξαιρετικό. Το απολαμβάνεις αυτό, το πραγματικά, γεύεσαι. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι τίποτα εύκολο. Δύσκολη από ποια έννοια? Η έκθεση αρχικά. Όσο και να πεις, εκτίθεσαι, κρίνεσαι, μπορεί να μην έχεις διάθεση κάποια στιγμή, μπορεί να μην έχεις ενέργεια. Έχεις ακούσει κάτι αρνητικό, ας πούμε? Καλά, πάντα, δεν μπορείς να αρέσει, ναι, σε όλους. Έχω ακούσει αρνητικά, ό,τι, τα οποία... Πούμε... Να, τώρα που είπες, λέει ένα σχόλιο στο YouTube, σε ένα κλιπ μου, ότι τι τραγουδάει αυτό το παιδί, θα μπορούσε να είναι μοντέλο. Καλά, αυτό δεν είναι αρνητικό. Τι είδε ο άνθρωπος, είπε! Ό,τι είδε, τι είδε. Ισχύει. Αυτά που λες, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Να ακολουθούμε, παιδιά, τα όνειρά μας, να μπορούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα, να παλεύουμε για αυτά και όλα είναι πολύ, πολύ όμορφα. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με αυτό το ωραίο που είπες τελευταία. Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Ευχαριστώ να πάρα πάει πολύ. Πολύ καλά αυτό που, το κομμάτι που σχεδιάζεις να κάνεις. Και έτσι να σε βλέπουμε και να σε ακούμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ καλό καλοκαίρι, παιδιά. Είδες. Δροσερό καλοκαίρι σε όλους. Έτσι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος συνεχίζει με την Panic Records. Θα είσαι και στο σχήμα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Ελένης Φουρέιρα με το καλό όταν ξεκινήσει. Ευελπιστώ πως ναι, ότι θα είμαι, ναι, με το καλό. Και περιμένουμε και καινούργια πράγματα και από εσένα που σε πέφτει. Πολλά, ε? Πολλά, πολλά. Σε ευχαριστώ τέλεια. Πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κουτσινάκι μου, που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Αύριο σας περιμένω στο Funny Friday. Έχω εδώ αύριο, έχω ένα ζαβό, πολύ ζαβό καλεσμένο, ε. Θα καταλάβετε ποιον και νομίζω ότι θα σας αρέσει. Έρχεται ο Μπόμπος Φουγκαράκης αύριο. Άντε φιλάκια, τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα. Γεια παιδιά, γεια. Ποιος θα συγχωρούσε κάθε τι.